Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά σήμερα μέχρι και τις 3, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και θα αρχίσουμε γρήγορα τα θέματά μας και θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Κύριε Τσαγκάρη, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός μας είπε πως το πλεόνασμα θα επιστρέψει στην κοινωνία. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε από εσάς. Εντάξει, δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα λεγόμενα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Για όνομα του Θεού, εφόσον έτσι λέει, έτσι θα κάνει. Mm-hmm. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι μιλώντας κανείς, το μιλώ τώρα κομματικά και πολιτικά, έτσι, σε ένα κομματικό στενά ακροατήριο όπως είναι κατεξοχήν η κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος, οφείλει κανείς να εμφανιστεί δυνατός, αισιόδοξος και πολλά υποσχόμενος για το μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα η Deutsche Welle επανέρχεται στο θέμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους, δηλαδή ότι μόνο με κούρεμα θα μπορούν τα πράγματα λίγο να τακτοποιηθούν. Μιλάει για εικονικό πλεόνασμα. Και επίσης έχουμε και από χτες την άποψη εκεί στελεχών της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου επίσης για κούρεμα χρέους. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το σενάριο της μετακύλησης του χρέους προς τα πίσω με χαμηλότερα επιτόκια και με χαμηλότερες δόσεις κλπ. Δεν φαίνεται να είναι ικανό να πείσει τις αγορές και κυρίως τη διαφωνία μεταξύ των δομικών μελών της Τρόικα, που το ένα σκέλος είναι το Ευρωπαϊκό βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το άλλο που είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και φαίνεται να είναι κάθετο στο θέμα της αντιμετώπισης του χρέους με τη μορφή του κουρέματος. Mm-hmm. Μίλησε και για το πρωτογενές πλεόνασμα. Και είπε, απευθυνόμενο σε όσους παίρνουν να αμφισβητήσουν το πρωτογενές πλεόνασμα, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός ότι αυτό είναι καθαρό, αδιαμφισβήτητο και βιώσιμο. Ακούστε να σας πω κάτι τώρα. Εγώ μιλώ καθαρά τεχνικά. Εγώ ναι. Δεν θα μιλήσω απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι. Το κάθε Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εμείς τεχνικά θέλουμε να μιλήσετε, κύριε Τσαγκάρη. Οφείλω, αλλά και σέβομαι. Δεν θα υπήρχε πλεόνασμα στην Ελλάδα πριν συζητήσουμε πόσο είναι το πλεόνασμα, εάν δεν είχε μονιμοποιηθεί το χαράτσι στα ακίνητα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ποσό αυτό είναι 3 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Δεύτερο που οφείλω να θυμηθώ είναι ότι το Σεπτέμβριο είχαν μιλήσει σε επίπεδο προβλέψεων για πλεόνασμα 2,5 δις. Mm-hmm. Αυτό κάποια στιγμή παρερχομένων των μηνών μιλούσαν για πλεόνασμα 350 εκατομμύρια. Mm-hmm. Σήμερα οι τελευταίες εκτιμήσεις του κυρίου Σταϊκούρα, διαδηλώσεων του, εμφανίζεται να είναι στα 815 ή και να πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Το θέμα είναι, εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό, και έτσι να είναι, που εύχομαι να είναι καταρχήν εύχομαι να είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι βιώσιμος ο φόρος των ακινήτων που μονιμοποιήθηκε, για μία σειρά λόγων που νομίζω έχουμε εξηγήσει διεξοδικά πολλές φορές από το Zoogla.gr, και επίσης το θέμα είναι αν θα προλάβει ο Πρωθυπουργός να το μοιράσει αυτό το πλεόνασμα, διότι φαίνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις αποφάσεις που ήδη φαίνεται να βγαίνουν, όπως το ένα το θέμα των ένστολων, το δεύτερο θέμα που σκάει σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες ότι θα αναμείνει αφορολόγητο κάποιο επίδομα εκεί των πανεπιστημιακών. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι άλλο θα βγει αργότερα με τους δικαστικούς ή με διάφορες άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας, φορολογουμένων εννοώ. Εύχομαι πρώτον να υπάρξει πλεόνασμα και δεύτερον να προλάβει και να το μοιράσει ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και να το μοιράσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή δια αποφάσεων του. Το λέω λίγο για να αποκτά και ένα χιούμορ το σχολείο. Τι γίνεται τώρα με το θέμα της μεταβίβασης ακινήτων με γονική παροχή ή δωρεά, κύριε Τσαγκάρη? Κοιτάξτε, έχουμε πει ότι το νέο φοροτεχνικό και νομικό και θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών έχει πάρα πολύ σοβαρευτεί, αλλά και πάρα πολύ αυστηροποιηθεί. Είδαμε πρόσφατα ταλαιπωρία εντός εισαγωγικών, στα πλαίσια των νόμων ασφαλώς,
τι, ακόμη και συζύγου βουλευτή, βουλευτού και πρώην υπουργού. Ναι. Ο νόμος και οι διαδικασίες του είναι αμήλικτες. Λοιπόν, αυτό λέει ότι για να μπορέσει να μεταβιβάσει κάποιος χωρίς να πρόκειται για πώληση, δηλαδή χωρίς τίμημα υποτίθεται, όπως είναι η δωρεά ή η γονική παροχή, πρέπει να έχει προηγουμένως τακτοποιήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή, προφανώς δεν θα μπορούσε να μεταβιβάζει κανείς, έστω και χωρίς χρήματα, στα παιδιά του, όταν έχει χρέη. Επομένως, οφείλει να γράψει υποθήκη πρώτα, οφείλει με μια κουβέντα να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου, ένα των χρεών του, και μετά να κάνει το δωρητή, είτε ως πατέρας είτε ως φίλος. Ναι. Μάλιστα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο κύριος Θεοχάρης είπε, κύριε Τσαγκάρη, ότι σε περίπτωση γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου δεν θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερώτητας στον φορολογούμενο που θέλει να προχωρήσει στη μεταβίβαση. Εφόσον αυτός οφείλει στο δημόσιο λήξη πρόθεσμο χρέος... Όχι λήξη πρόθεσμο μόνο, και ρυθμισμένο να είναι, πάλι οφείλει να το κλείσει. Α. Ναι, αυτό ισχύει ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση ίσπραξης χρημάτων από το δημόσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμη και κάποιος ο οποίος έχει χρέη τα οποία δεν είναι λήξη πρόθεσμα. Ναι. Είναι δηλαδή λήξη πρόθεσμα στην πρώτη τους φάση, αλλά σε δεύτερη φάση τα έχει ρυθμίσει, ας πούμε, με το καθεστώς των 12 δόσεων. Ναι. Σε περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να εισπράξει χρήματα από το δημόσιο ή να πουλήσει ακίνητο, οφείλει να κλείσει ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή την οφειλή του. Με τον φόρο υπεραξίας τι γίνεται, κύριε Τσαγκάρη? Υπήρξε χθες μία διαρροή από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα υπολογίζεται στην εφορία μετά την άρνηση, ναι, των συμβολαιογράφων και τη δυσκολία που υπάρχει να οριστικοποιήσουν και να προσδιορίσουν, και σωστό είναι αυτό, mm-hmm, τις αξίες. Mm-hmm. Αναμένεται εγκύκλειος ειδική του Υπουργείου Οικονομικών που να εξηγεί τόσο το πώς θα υπολογίζεται το τίμημα, δηλαδή αν θα ισχύει αυτό το πραγματικό το οποίο αναγράφουμε στο συμβόλαιο, το δηλούμενο εν πάση περιπτώσει, mm-hmm, ή αν θα πάμε με την αντικειμενική αξία σε ό,τι αφορά το κομμάτι πώληση, mm-hmm, και σε ό,τι αφορά το κομμάτι κτήση, να προσδιορίζεται πώς ακριβώς θα προσδιοριστεί το κόστος στην, mm-hmm, περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία. Πρόκειται, ας πούμε, για ένα σπίτι κάποιου που το έχει κληρονομήσει από τον προπάπου του ή ένα παλιό πέτρινο σε ένα χωριό, το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία κόστος κατασκευής. Mm-hmm. Αναμένεται λοιπόν μια διευκρίνηση και σε ό,τι αφορά το κόστος και σε ό,τι αφορά την τιμή της πώλησης, για να μπορεί να προσδιοριστεί αυτός ο φόρος της υπεραξίας, το 15%, το οποίο έχει επιβληθεί από 1η Ιανουαρίου του 2014. Μάλιστα. Τώρα, με το θέμα της Τρόικας, κύριε Τσαγκάρη, τι έχουμε? Τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν επιστρέφει τον Ιανουάριο η Τρόικα, αρχές Φεβρουαρίου. Γιατί έχουμε αυτή την καθυστέρηση? Έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω την απαραίτητη πληροφόρηση, ότι η διαδικασία αυτή έχει μπει λίγο στην... Καταρχήν είναι βέβαιο ότι δεν έχει επαληθευθεί η αισιοδοξία του Υπουργού, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος υπολόγιζε σύμφωνα με δήλωση του ότι 9 Δεκεμβρίου θα είχαμε κλείσει τη συμφωνία κλπ. Υπάρχει μια δυστοκία με την Τρόικα. Υποτίθεται ότι ανταλλάσσουν mails με στοιχεία και πληροφορίες σε ό,τι αφορά το πόσο κοντά είμαστε σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει ή πόσο αποκλίνουμε από αυτά. Mm-hmm. Σίγουρο είναι ότι το πρόγραμμα είναι σε κάποιο είδους εκτροχιασμό, εφόσον η Τρόικα αμφισβητεί τα δηλούμενα από ελληνικής πλευράς. Έχω ωστόσο την εντύπωση ότι έχει μπει σε μια πολιτικού διαπραγμάτευση χαρακτήρα η όλη συζήτηση. Έχει υπάρξει η μονομερής νομοθεσία από την ελληνική πλευρά, θυμίζω, και στο θέμα του προϋπολογισμού και στο θέμα των πληστηριασμών και στο θέμα της φορολογίας των ακινήτων, με τις εξαιρέσεις που επιβλήθηκαν. Οπότε όλα αυτά τα θέματα, αν θέλετε, είναι λίγο ανοιχτά σε ό,τι αφορά την σύμφωνη γνώμη της Τρόικα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει επηρεαστεί η σχέση μας, η επαφή μας μάλλον μαζί τους, από το κλίμα των ευρωεκλογών όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Σε κάθε περίπτωση έχει επαληθευθεί ο ανώτατος εκείνος Ευρωπαίος αξιωματούχος που είχε πει ότι εμείς θα πάμε για σκι, διότι όπως ξέρετε οι Ευρωπαίοι πράγματι περί τον Φεβρουάριο συνηθίζουν να πηγαίνουν για το σκι τους, οπότε δεν τους βλέπω να μπορούν να ασχοληθούν με τα ελληνικά θέματα. Θυμάστε αυτό που είχε πει ο Υπουργός ο κύριος Τουρνάρος, ότι είναι η καλβινιστική θεώρηση των πραγμάτων. Mm-hmm. Δεν είναι καλβινιστική, ήταν αλήθεια τελικά. Νομίζω ότι
έχει μπλέξει σε μια πολιτικού χαρακτήρα συζήτηση, η συζήτηση με την Τρόικα. Αν δούμε και την επίσκεψη αυτού του κλιμακίου του Ευρωκοινοβουλίου. Πόσο το οποίο σημαντική πιστεύετε είναι αυτή η επίσκεψη, κύριε Τσαγκάρη? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πόσο σημαντική πιστεύετε ότι είναι αυτή η επίσκεψη? Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω εγώ, το ότι το Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται με το να δει το ρόλο της Τρόικα και τα αποτελέσματά της. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι, επίσης κάτι που έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι εφόσον υπήρξε δεύτερο μνημόνιο έναντι του πρώτου μνημονίου και προφανώς έρχεται και ένα τρίτο μνημόνιο, mm-hmm. να μην το πω μνημόνιο, να το πω πακέτο βοήθειας από τους εταίρους μας τους Ευρωπαίους, να το πω νέα δανειακή σύμβαση, mm-hmm. να το πω όσο πιο γλυκά θέλετε. Σίγουρα ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Σόιμπλε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί και ένα τρίτο πακέτο βοήθειας. Τώρα, τι ακριβώς θα είναι, αν θα έχει κούρεμα, πόσο θα είναι, τι θα είναι, τι θα περιγράφει, προφανώς είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Αλλά είναι βέβαιο ότι... Περιμένουμε κάποια αλλαγή, δηλαδή, μετά από αυτή την έκθεση, η οποία θα γίνει από τους εισηγητές, που τους ευρωβουλευτές που συναντώνται, ας πούμε, σήμερα και με τον κύριο Στουρνάρα, και πρόκειται να φτιάξουν μια έκθεση για το ρόλο και τη λειτουργία της Τρόικας στις χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα προσαρμογής. Δηλαδή, θα δούμε κάποια αλλαγή? Δεν αποκλείεται να δούμε κάποια αλλαγή. Η αλλαγή βεβαίως θα επιταχυνθεί και από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, τα οποία μοιραία θα πάρουν και έναν πολιτικό χαρακτήρα. Μην ξεχνάτε το κλίμα του ευρωσκεπτικισμού που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νομίζω ότι υπάρχει και οργή και αγανάκτηση σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και φοβούμαι ότι θα είναι ο σύμβουλος ο οποίος θα πριτανεύσει στο να καθορίσει και να επηρεάσει αν θέλετε, πολιτική έκφραση των πολιτών και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα, όπως όλοι ξέρουμε. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή όπου τα διέξοδα έχουν αυξηθεί. Mm-hmm. Οι τράπεζες, είδατε ότι μετά τη γενναία ανακεφαλαιοποίηση που έκανε ο ελληνικός λαός, χρειάζονται να έρθουν νέα νομοσχέδια νέας μορφής ανακεφαλαιοποίησης τους. Δηλαδή, βλέπουμε μια σειρά προβλημάτων τα οποία στο πέρασμα του χρόνου δεν επιλύονται, αντίθετα επιδεινώνονται. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί λοιπόν μια ανασφάλεια, μια ανησυχία, μια απελπισία. Σίγουρα. Ο κόσμος γνωρίζει ότι οι τράπεζες είναι κλειστές. Mm-hmm. Αύριο η κοινωνία καλείται να πάει να πληρώσει 5 φόρους σε έσοδα που δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Έχει επιβληθεί ένα φορολογικό που βγήκε χθες στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και είπε για την υπερφορολόγηση. Mm-hmm. Και βλέπουμε, μάλιστα, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον για μένα, μια σειρά οργανισμών ή ανεξάρτητων, αν θέλετε, κέντρων γνώμης ή αρχών, όπως είναι το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, που είναι ένα επιστημονικό όργανο, να κρατούν κάποιες αποστάσεις, να δηλώνουν ότι υπάρχει φοβερή υπερφορολόγηση από την επίσημη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς. Τότε γιατί μιλάει κανείς για τις θυσίες του ελληνικού λαού? Αλλά το ερώτημα είναι, μπορούν οι θυσίες αυτές να είναι μόνιμες? Μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία της στην Ευρωζώνη με ένα ΦΠΑ 3 μονάδες πάνω από τον υποτιθέμενο μέσο όρο της Ευρώπης? Μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία, τη φορολογική της πορεία μέσα στην Ευρωζώνη με κανένα αφορολόγητο? Όταν εχθές υπάρχει προβληματισμός και υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται να προσδιορίσουν το ελάχιστο κοινωνικό επίπεδο διαβίωσης, το οποίο, ας πούμε, θα το προσδιορίσουν, όπως όλοι λένε, στο χιλιάρικο, δηλαδή 12 χιλιάρικα το χρόνο, είναι δυνατόν αυτό να μην είναι αφορολόγητο για τον Έλληνα φορολογούμενο και να καλείται να πληρώσει φόρο από το πρώτο ευρώ? Διανοήστε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε λίγο ανάλγητα και λίγο αντιφατικά μέτρα. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν πάμε να κάνουμε μια διαχείριση κρέους με την Ευρώπη, είναι δυνατόν οι ίδιοι να λέμε ότι πάμε καλά και είμαστε ευτυχισμένοι? Mm-hmm. Δηλαδή, το σκέφτομαι ότι αν κανείς πάει σε μια τράπεζα και φωνάζει ότι έχω πλεώνασμα και είμαι κερδοφόρος, είναι δυνατόν την ίδια ώρα να ζητά ρυθμίσεις χρεών? Mm-hmm. Έχει λοιπόν μια αντίφαση η συμπεριφορά μας, η οποία θα πρέπει λίγο η ελληνική πολιτική ηγεσία να τη διορθώσει. Mm-hmm. Διότι και πλούσιος και ζητιάνος δεν γίνεται να είναι κανείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα, τι αλλαγές έχουμε στο ΕΦΑΠΑΞ, κύριε Τσαγκάρη? Γίνονται κάποιες αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΦΑΠΑΞ? Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα, γιατί τα συνταξιοδοτικά είναι μια ειδικότερη... Είναι μια τροποποιητική υπουργική απόφαση που θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός των επόμενων 10 ημερών. Η απόφαση αφορά κυρίως τους δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους γίνονται προσπάθειες για μειώσεις από 15% έως 20% και όχι μεγαλύτερες.
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται, εκτιμάται ότι ο μέσος όρος του ΕΦΑΠΑΞ για τους δημόσιους υπαλλήλους θα ανέρχεται στις 24.000 ευρώ. Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει μια διαδικασία μειώσεων και καθυστερήσεων. Νομίζω ότι αυτοί καθυστερούν και ιδιαίτερα στην, και αυτοί που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους να αποπληρωθούν το ΕΦΑΠΑΞ τους. Ναι. Υπάρχει ταμιακό πρόβλημα στη χώρα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν είναι ψέματα. Ναι. Και όχι μόνο υπάρχει ταμιακό πρόβλημα, δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει, κακά τα ψέματα, με 30% ανεργίας, ότι θα μπορούν στο μέλλον να δίνονται οι συντάξεις που δίνονται σήμερα, ακόμη και αυτές οι κουρεμένες. Ναι. Ξέρετε, στην Ελλάδα, να το πούμε αυτό, να το καταλάβουν λίγο οι ακροατές και οι τηλεθεατές μας, το σύστημα ήταν αναδιανεμητικό. Δεν ήταν επενδυτικό. Δηλαδή, ο καθένας σύνταξη απολάμβανε και απολαμβάνει ακόμη και σήμερα, δυστυχώς, σύμφωνα με διοικητικές αποφάσεις. Και όχι σύμφωνα με, με τις εισφορές τις οποίες έδινε. Αυτό σε συνδυασμό με κάποιες συνδικαλιστικές πιέσεις μιας άλλης εποχής είχε καταδύσει ένα πράγμα στο να υπάρχουν κάποια λεγόμενα ευγενή ταμεία και κάποια δυστυχή ταμεία. Θυμίζω πολιτικές αποφάσεις επίσης άλλης εποχής που κάποιοι έφεραν κατηγορίες συμπολιτών μας που ήρθαν μετανάστες στην Ελλάδα και τους ενέταξαν στο Α ταμείο και όχι στο Β ταμείο. Αυτό δημιούργησε λοιπόν διάφορα ταμεία διαφόρων ταχυτήτων. Το όνειρο για μια ενοποίηση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος και των όρων πληρωμής συντάξεων δεν κατέστη ποτέ δυνατόν να υπάρξει. Θυμίζω την αντίρρηση των δικαστών για την ένταξή του στο ΙΚΑ, όταν ο σημερινός υπουργός, ο κ. Αθανασίου, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε πάει σε μια ενιαία διαδικασία και τάξη πραγμάτων στο ασφαλιστικό. Σήμερα λοιπόν είναι η σειρά των ΕΦΑΠΑΞ να κουρευτούν, να μειωθούν, διότι προφανώς δεν υπάρχουν τα λεφτά. Αν θέλετε, οι εισφορές που πλήρωναν οι άνθρωποι αυτοί για το ΕΦΑΠΑΞ τους δεν επενδύθηκαν σωστά. Αφήστε που οι αποδόσεις σήμερα έχουν μειωθεί. Ναι, πάντως να σας πω πως σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, δημοσίευσε μία τριμηνιαία έκθεση για την ελληνική οικονομία, εκτιμώντας ότι η ανεργία για πρώτη φορά από το 2008 θα διαμορφωθεί το 2014 σε 26% από εκτίμηση για 27,3% το 2013. Και σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, η υποχώρηση της ανεργίας οφείλεται στην τόνωση επενδυτικής δραστηριότητας και την αύξηση των εξαγωγών, ενώ τη διευκολύνουν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας την τελευταία διετία. Ναι, εντάξει, αυτά όλα τα ριπόρτ τα οποία βγαίνουν νομίζω επηρεάζονται από καιρού εις καιρών και από το πολιτικό κλίμα. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβή τα επιστημονικά δεδομένα. Ξέρετε, η έννοια μιας στατιστικής και μιας μελέτης, τώρα το αν είναι 26,7 ή αν είναι 29,2, εντάξει, μιλάει υπάρχει για πολύ πίσω. Μιλάει για κάμψη της ανεργίας για πρώτη φορά από το 2008. Ναι, αυτό δεν υπάρχει στην αγορά και το ξέρουμε όλοι και το ζούμε όλοι. Ακόμη και να δεχόμουν ότι υπάρχει σε επίπεδο καταγραφής εργαζομένων, όλοι γνωρίζουμε επίσης τις δυσμενέστερες συνθήκες μέσα τις οποίες συμβαίνει αυτό, διότι όλοι γνωρίζουμε πού κινούνται οι μισθοί στην πιάτσα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί ακριβώς μπορεί κανείς να πανηγυρίσει. Η ανεργία, έχω πει πολλές φορές, στα ποσοστά που είναι σήμερα, δεν είναι διαχειρίσιμη πολιτικά, κατά τη γνώμη μου. Είδατε και τον Πρωθυπουργό εχθές, ήταν το θέμα ακριβώς που ανέδειξε με την εξαγγελία για δημιουργία 400.000 νέων θέσεων εργασίας με κάποιες εκεί διαδικασίες. Λοιπόν, κάτι που ίδιος ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται και πολύ σωστά κάνει με το πολιτικό του αισθητήριο ως προτεραιότητα, δεν μπορεί το ΙΕΒΕ να μας λέει ότι πηγαίνουμε καλά. Η ενεργεία είναι μη πολιτικά διαχειρίσιμη. Είδατε τον Πρωθυπουργό στην Κεφαλονιά, εκεί μια κυρία που πήγε δύο άνθρωπος να υποπτεύσει για το θέμα των σεισμών και τι γίνεται. Και η κυρία του είπε: δεν μας νοιάζουν τα σπίτια που πέσανε, με τα παιδιά μας τι θα κάνεις. Ναι. Δηλαδή η προτεραιότητα της κοινωνίας σήμερα είναι τα παιδιά μας. Είναι το μέλλον μας. Εκεί είναι το θέμα. Υπάρχει μια απαξία του πάγιου κεφαλαίου στη χώρα και του ανθρώπινου κεφαλαίου, που είναι τα σημαντικότερα για να προσδοκά κανείς σε ανάπτυξη. Αν φύγουν οι νέοι, κυρία Παπατσάκονα, από την Ελλάδα, όχι συντάξεις δεν θα υπάρχουν, όχι ανάπτυξη δεν θα έρθει ποτέ, θα ερημώσει ο τόπος. Θα θυμίσει την ερήμωση της ελληνικής επαρχίας όταν ξεκίνησαν οι άνθρωποι να ανεβαίνουν στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι μια πορεία που πρέπει να την αποφύγει η Ελλάδα.
δεν είναι ακόμη καλά τα πράγματα. Σας θυμίζω ότι έκλεισε υπερπολιτελής φίρμα διεθνούς επίπεδου από το αεροδρόμιο αυτή τη βδομάδα. Mm-hmm. Την περασμένη βδομάδα ή τον περασμένο μήνα, δεν θυμούμε καλώς, υπερπολιτελής φίρμα στην περιοχή της Κηφισιάς, από τις φίρμες οι οποίες, όπως ξέρετε, επειδή αποτελούν πολυεθνική σημαία, δεν περιμένουν να δουν ότι έχει κερδοφορία ή όχι το συγκεκριμένο κατάστημα. Mm-hmm. Είναι η περίφημη έννοια του flag, δηλαδή επιθυμούν να υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια γειτονιά. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν κλείνουν υπερπολιτελείς φίρμες ακόμη και σε αριστοκρατικά προάστια, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, η αγορά δεν έχει βάθος αυτή τη στιγμή, είναι ρηχή. Πρέπει να πέσουν χρήματα, πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει από κάπου να βρεθούν λεφτά. Τόσο απλά. Μάλιστα. Και η ανάπτυξη. Γιατί λέγαμε το 2013, πριν από μερικούς μήνες, λέγαμε ότι το 2014 θα έρθει η ανάπτυξη. Και σας είχα ρωτήσει αν αυτή η ανάπτυξη θα έρθει από την ημέρα που θα πατήσουμε το πόδι μας στην ουσία, αν θέλετε, στο 2014, ή αν η ανάπτυξη θα έρθει στο τέλος του 2014, δηλαδή με τις εκτιμήσεις που θα κάνουμε το 2015 για το 2014. Κωνσταντίνα μου αγαπημένη, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ανάπτυξη σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ. Ναι. Η ίδια η κυβέρνηση εύχεται να έχει αύξηση του ΑΕΠ 0,6% για το 2014. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι είναι περιττά τα δικά μου σχόλια. Ναι. Και βεβαίως είναι και μια πρόβλεψη την οποία δεν επαληθεύουν οι διεθνείς οίκοι ακόμη τουλάχιστον, είναι και νωρίς βέβαια. Αλλά η Ελλάδα δεν χρειάζεται 0,6 ανάπτυξη. Η Ελλάδα, για να αλλάξει η κατάσταση όπως είναι σήμερα, χρειάζεται επενδυτική απόβαση. Mm-hmm. Επενδυτική απόβαση όμως με πόθεν έσχεση και με τους σημερινούς φορολογικούς συντελεστές mm-hmm. και με συνδικιούχο τον έφορο του τραπεζικού λογαριασμού δεν μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε γρήγορα να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη,
Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη. Και θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για αυτή τη συνέντευξη που κάνατε στην Κεφαλονιά με τον κύριο Κωνσταντίνο Σταθούλη, 96 ετών, ο οποίος θυμήθηκε τις συγκλονιστικές εικόνες της καταστροφής που έζησε το 1953, όταν στην Κεφαλονιά έκανε έναν ισχυρότατο σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Ακριβώς, Κωνσταντίνα, να σου πω ότι ο ίδιος ο κύριος Σταθούλης, 96 ετών σήμερα, όπως είπες και εσύ, θεωρεί ότι ζει χάρη σε θαύμα που έκανε ο Άγιος Γεράσιμος. Ο Άγιος Γεράσιμος, θα λέγαμε, είναι πολιούχος της περιοχής, της συγκεκριμένης, είναι το χωριό δίπλα ακριβώς από τα Βαλσαμάτα. Έχει πάρει το όνομα του Αγίου Γεραθήμου και εκεί υπάρχει και το μόνιμο μοναστήρι, όπου φυλάσσεται μια εικόνα που θεωρείται θαυματουργή. Mm-hmm. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Σταθούλης θεωρεί ότι χάρη στον Άγιο Γεράσιμο ζει ο ίδιος και το εξηγεί αυτό στη συνέντευξη με διάφορους τρόπους. Και το πιο χαρακτηριστικό από αυτά που λέει Κωνσταντίνα είναι ότι υπήρχαν τότε, κατά τη διάρκεια του τρίτου σεισμού, του τρίτου συνεχόμενου, ήταν τρεις σεισμοί μέσα σε διάστημα πολύ λίγων ημερών. Είχαν μαζευτεί εκεί οι χωριανοί, είχαν μαζευτεί στη μία από τις δύο εκκλησίες. Σωτήρη, μία άνω τελεία. Μία άνω τελεία, σε παρακαλώ πολύ, να δούμε την συνέντευξη του κυρίου Σταθούλη. Ναι, βέβαια. Πάμε. Κυριακή, χαράματα. Κάνει τον πρώτο σεισμό. Με τον πρώτο σεισμό δημιουργηθήκανε και ορισμένα επέσανε, αλλά η μεγάλη ζημιά που επέσανε πολλά σπίτια ήταν σε κάτι χωριά εδώ της Σιάμης. Με το δεύτερο σεισμό είπαμε να κατεβούμε να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τον Άγιο Γεράσιμο. Είχε πέσει όμως, είχαν πέσει τα πέφκα από τη ρίζα τα αυγά, είχε βγάλει ο δεύτερος σεισμός. Οι καλόγριες που ήταν κάτω στο μοναστήρι είναι κάτι περνάρια, ακόμα είναι εκεί. Τα περνάρια υπάρχουν. Εκεί μαζευτήκανε και κοιμηθήκανε. Όταν κατεβήκαμε εμείς κάτω να δούμε πού θα προστατεύσουμε τον Άγιο, μου λένε οι καλόγριες, παιδάκι μου λέει, δεν μας κόβεις αυτές τις κλάρες από το πεύκο να κάνουμε ένα μπάναμο για τη νύχτα? Λέω, φέρτε μου ένα τσεκούρι, πώς θα τα κόψω τα τσικλάρες αυτές. Μου φέρανε ένα τσεκούρι και ανέβα να πάω στο πεσμένο δέντρο. Ναι. Οι άλλοι χωριανοί μου μπήκανε μέσα στη μεγάλη εκκλησία και κοιτάγαν την εκκλησία, δεν ξέρω τι να δουν, αν ήταν γεροί, πού να πάνε τον Άγιο. Κάνει τον τρίτο. Αλλά μη συζητάς τι ήταν. Έφτα από το δέντρο και ήμουν έτσι ακριβώς. Απέναντι με μεγάλη εκκλησία του Αγίου. Δεν βλέπω τίποτα άλλο παρά μια στροφή έτσι. Γιατί τα είχε κάνει και σκόνη, δεν έβλεπες καθαρά. Τι πέφτεις και πει όλοι μέσα. Λέω, τους σκότωσες όλους. Έλεγα πως ήταν μέσα στη μεγάλη εκκλησία, αφού μπήκανε μέσα όλοι, 100 άτομα, τόσα άτομα. Αλλά από την πολλή σκόνη δεν έβλεπα και στην αρχή, ίσια που να σκοτεί η σκόνη και το αυτό, ένα παιδί πρώτες πέθανε κιόλας. Ανδρέας Μαραβέγιας, ερχόταν μέσα από το προάβλιο τρεχάτος. Που είναι, του λέω, Ανδρέα, σκοτωθήκαν όλοι? Όχι, μου λέει. Πού ήταν, δεν μπήκανε μέσα στην εκκλησία? Ναι, αλλά είχαμε φύγει, λέει, και είχαμε πάει στη μικρή εκκλησία. Εκεί που ήταν ο Άγιος. Στη μικρή εκκλησία ήταν ο Άγιος, αλλά μάλιστα είχε κοπεί η μισή σχεδόν και μικρή εκκλησία, αλλά εκεί που ήταν ο Άγιος, όχι, δεν είχε πειράξει τίποτα. Α, ήταν μέσα στη μεγάλη, ήταν όλοι νέτοι. Έγκλειτονε κανένας. Μέσα ο συγγενής που έφυγε σκοτώθηκε. Και τον έβρικαμε μετά από μέρες από τη βρώμα του. Τον είχαν πλακώσει οι πέτρες. Που ξέρω τι θα γινόταν. Δεν έχει σκοτωθήκαν όλοι μέσα στο Μέγαρο. Είχε κάνει ζημιές τότε σε ανθρώπινες ζωές, μη συζητάς. Και δεν πήγα. Στο λέω και αρατριχιάζω.
Και λέω, ποιος με κράτησε και δεν πήγα, βρες. Νομίζω πως με έχει γλιτώσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Ξέρω, η ζωή μου είναι κοντά του. Αφού γκρεμιστήκανε τα πάντα, ο πρέσβης της Αγγλίας, ο Πιτ, φτέρνει ένα έγγραφο στους πέφτουνους τότε στο χωριό στα Βαρσαμάτα, ότι η Αγγλία είναι διατεθειμένη να νοικοδομήσει τα Βαρσαμάτα. Και πράγματι έρχονται τρεις αρχιτέκτονες εγκλέζοι να μας φτιάξουν το χωριό, τα Βαρσαμάτα. Τώρα ξέρεις, δεν ήταν λίγο να μας φτιάξουν τα Βαρσαμάτα οι Εγγλέζοι. Βέβαια. Ναι. Κάμαμε γλέντε εκεί τη βραδιά, τσίσαμε σφακτά, ολυνυχτήαμε στους τρεις αρχιτέκτονες της Αγγλίας. Εφύγαν οι άνθρωποι ευχαριστημένοι. Και σε λίγες μέρες θα έρθουμε, λέει, να δούμε, λέει, να αρχίσει ανοικοδόμηση. Και παίρνα ο καιρός, καμιά ανοικοδόμηση. Γιατί μόνο δεν έρχονται να φτιάξουν το χωριό αφού υποσχεθήκανε. Και ξυραγκάστηκε, θα είχε περάσει όμως κοντά χρόνος. Και έρχεται ο Εγγλέζος ο ίδιος. Και του λέμε, γιατί η καθυστερία ανοικοδόμηση. Λέει, μα δεν φταίμε εμείς, λέει, δεν μας αφήνει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί θέλανε τα λεφτά. Δεν θέλανε να κάνουν οι Εγγλέζοι την ανοικοδόμηση. Θέλανε να τους δώσουν τα λεφτά. Εκείνα τους διέφερνε. Με τα δικά μας λεφτά έφτιαξε για να πάρει ψήφους, έπιανε για βουλευτής. Έφτιαξε τη Σάμη με δύο όροφα. Γιατί και εμάς μας τα χρέωσε και με 40% χρέος, όχι τούτο από εκεί. Και χρέος 40%. Τα κάνουν οι πολιτικοί. Όχι όλοι, δεν μπορώ να πω για όλους, γιατί μπορώ να με... Ναι, αλλά ναι. Περισσότεροι να τεινάζει στα σκουπάκια σου. Σωτήρη. Σωτήρη, μας ακούς? Κάνανε γλέντια, λέει, εκείνο το βράδυ όταν τους είπαν ότι θα φτιάξουν το χωριό, τα Βαλσαμάτα. Είχανε πάει τρεις αρχιτέκτονες, περιμένανε, λέει, τίποτα. Δεν γύρισε κανείς για να φτιάξει το χωριό. Και ο λόγος, Κωνσταντίνα, δεν ήταν ότι άλλα υποσχέθηκαν και άλλα έκαναν. Ο λόγος ήταν ότι το ελληνικό κράτος δεν άφησε δεν άφησε αυτή την αγγλική πρωτοβουλία να ευωδώσει, να πούμε ότι οι Άγγλοι έδειξαν αυτό το ενδιαφέρον και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που διατηρούν με τα Ευκάνσας. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1863 ήταν υπό αγγλική κατοχή και βεβαίως αυτός ήταν ένας λόγος για να τους ευαισθητοποιήσει για αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έπαθε το νησί. Όμως το προσόν, το λόγο αρτολογώντας Κωνσταντίνα της φυλής μας και της πολιτικής μας, μίλησε και πάλι. Τα πήραν τα χρήματα που έδωσαν οι Άγγλοι. Όμως δεν επέτρεψαν στους αρχιτέκτονες να πάνε να ανοικοδομήσουν τα Βαλσαμάτα και όπως μας εξήγησε ο κύριος Σταθούλης, τα χρήματα αξιοποιήθηκαν
για να γίνουν σπίτια, όχι σε βαλσαμάτα, αλλά σε άλλα σημεία του νησιού, προκειμένου να πάρει ψήφους ο τότε δήμαρχος. Ήταν τα λόγια του. Δεν φαίνεται στο βίντεο, αλλά ήταν πολύ οργισμένος όταν μας περιέγραφε αυτές τις στιγμές, Κωνσταντίνα. Το θυμάται μέχρι και σήμερα πώς τους κοροϊδεύσαν και τους άφησαν και χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά για άλλους λόγους και όχι για το χωριό τους, για το οποίο είχαν εκφράσει την επιθυμία να νοικοδομήσουν οι Άγγλοι. Ωραία, Σωτήρη. Πάμε να δούμε και τους... Ακόμα γίνονται αυτά. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους που σου μίλησαν. Για το πώς ζέστησαν τα γεγονότα τότε και τώρα. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το απόσπασμα. Σωτήρη, μένει στη γραμμή, πάμε να δούμε το απόσπασμα. Έχουν φύγει και τους έχουν πάρει συγγενείς και εδώ μεταφερθήκανε τη νύχτα με ένα ασθενοφόρο, δυστυχώς με ένα ασθενοφόρο, ανά δύο άτομα όλη νύχτα, ο διευθυντής, ο πρόεδρος και το προσωπικό. Πέντε άτομα μέσα μια νύχτα. Σας έχουν πει για πόσο καιρό θα μείνετε εδώ? Για ένα δεκαήμερο από ό,τι άκουσα εγώ. Δεν είμαι βέβαια σίγουρη. Κοιτάμε τώρα, κάνουν προσπάθειες που θα τους πάμε. Ναι. Σε ένα ασφαλές μέρος, γιατί και εδώ δεν έχει αρχοντήσια, δεν έχει θέρμαση. Από φαγητό τακτοποιηθήκαμε, μια χαρά. Γάλα, τσάι, φαγητό, κανονικό κύριο. Η μεταφορά γιατί έγινε? Η μεταφορά έγινε γιατί έκανε ρογμές στο ξενοδοχείο, πέσαν κάτω τα τούβλα, μπάζα, πλακάκια. Οπότε δεν ήταν ασφαλές για να μείνουν ηλικιωμένοι εκεί. Και γι' αυτό και τους σηκώσαμε την νύχτα. Και εδώ πώς είναι οι συνθήκες? Εδώ οι συνθήκες, να πω, καλά. Εντάξει, είναι καλοκαιρινή φιλοξενία εδώ τα δωμάτια, αλλά από να μείνουμε στο δρόμο ή να σκότωνε εκεί πέρα, καλύτερα εδώ. Πόσο ζήσατε το σεισμό? Τρομακτικά. Και ζούμε τρομακτικά. Δηλαδή πώς ήταν εκείνες οι στιγμές? Τα σπίτια πήγαινε πέρα δόθε. Ήταν καταποντισμός, δηλαδή είχα την αίσθηση, έχω ζήσει στη ζωή μου πολλές σεισμικές δονήσεις, αλλά χθες ήτανε καταποντισμός. Είχαμε την αίσθηση ότι φεύγαμε. Πηγαίναμε προς τη θάλασσα. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ότι τώρα δεν κινδυνεύουμε να μας πλακώσει το σπίτι. Τα σπίτια είναι γερά, δεν πέφτουνε. Αλλά λέω τώρα φεύγουμε και εμείς και τα σπίτια και οι κήποι και οι δρόμοι. Αμέσως το μυαλό πήγε σε κάτι μεταφυσικό. Δεν είχαμε την αίσθηση ότι απλά είναι μια συνηθισμένη δόνηση που γίνεται στην Κεφαλονιά κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ήταν κάτι το μεταφυσικό. Οι περίλικοι πώς το βίωσαν αυτό? Οι περισσότεροι παιδιά είναι με Αλσχάιμερ και με άνοια. Οι περισσότεροι είναι με άνοια, δηλαδή ελάχιστοι έχουν συνέστηση του τι συνέβη. Οι νοήμονες που έχουν στο ίδρυμα είναι πάρα πολύ λίγοι. Οι νοήμονες όμως θα έχουν και μνήμη του 53. Έχουν και μνήμη, αλλά ξέρετε και σε αυτές τις ηλικίες, γιατί μιλάμε πάνω από 80, 85, 90, 95. Σε αυτή την ηλικία τώρα είναι και σε μια φάση. Εντάξει. Πιο πολλοί ξεβολεύτηκαν. Βλέπουν ότι ξεβολεύτηκαν. Τώρα το λόγο που ξεβολεύτηκαν δεν τους απασχολεί. Όλοι Κεφαλονιά είναι στους δρόμους. Στα μάτια, μπάτε, το γήπεδο κάτω στα ΤΕΗ, μπάτε, γιατί είναι και η κόρη μου και στα ΤΕΗ, από τα χτες είναι όλοι στα ΤΕΗ. Εδώ το μοναστήρι είναι ασφαλές? Ασφαλές είναι, από ό,τι λένε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το χτίριο. Είναι καταρχήν ένα χαμηλά χτίριο. Αν είναι δυνατόν, αυτό το χτίριο, τι να πάρει. Μάλιστα. Και ο Άγιος εδώ μας βοηθάει. Πήγαμε να ψάξουμε ένα κεράκι στη χάρη του, τον προσκυνήσαμε, του είπαμε ευχαριστώ που δεν γίναμε χώμα, γιατί σε μια άλλη περιοχή αυτός ο σεισμός με αυτή την ένταση θα θρυνούσαμε εκατοντάδες νεκρούς. Στην Κεφαλονιά τώρα αυτές οι μικροζημιές που λέμε, που είναι είτε κακοτεχνίες είτε υπερβολές των... Να πάτε και στο ΦΟΚΑ που είναι, είμαστε, θα τα δείτε. Είναι φαστία μπροστά στο καταποντισμό αυτό. Εγώ παιδιά δεν πρόκειται να ξανατραμάξω τώρα, ό,τι σοκ έζησα. Έζησα να το δω κι αυτό. Έχοντα στην αγκαλιά μου τις εγγονιές που έχω, 12, 11 και 9. Συγκλονιστική στιγμή, ψυχική οδύνη αλλά και θάρρος μαζί. Έχοντας στο νου τα εγγόνια, είπε να σώσω τις εγγονιές. Κατέβηκα λοιπόν από το δεύτερο όροφο και με τις τρεις αγκαλιά
Βγήκαμε έξω, είδαμε παντού σπασμένα τζάμια και το σπίτι της κόρης μου έπαθε πολύ ζημιά μέσα. Αλλά εντάξει, βγήκαμε στον δρόμο, είμαστε ζωντανές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσπαθούμε εδώ. Εργαζόμενοι στο χειροκομείο είμαι και εγώ. Εισβάλλουμε όλη τη δύναμή μου για τους ηλικιωμένους που τους αγαπάμε τόσο πολύ και προσπαθούμε. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τη στιγμή που κατέβασα τις εγγονιές μου από την πολυκατοικία για μένα ήταν δώρο ζωής, παιδιά. Δώρο ζωής. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από να είμαστε υγιείς και καλά. Όλα τα άλλα περισσεύουνε. Έτσι. Ας κοιμηθούμε και στο δρόμο και στο χωράφι. Έχουμε στην Κεφαλονιά χωράφια αρκετά, εδώ ξέρω το Θεό. Είναι εμπειρία στο 53 η πεθερά μου είχε τον άντρα μου 6 μηνών μωράκι μέσα στην κούνια. Και με το που άρχισε η δόνηση μπήκε μέσα στο δωμάτιο, τέλος πάντων αυτό το σπίτι που είχαμε πάντα, το πετρόχτιστο. Να πάρει το μωρό αγκαλιά. Παίρνει το μωρό στην αγκαλιά της και μόλις πήρε το μωρό στην αγκαλιά της και βγήκε στην αυλή, η κούνια γέμισε πέτρες. Και το πρόλαβε από το δευτερόλεπτο. Να σας πω, έχω συνηθίσει από το 53 και έτσι δεν με κούρασε καθόλου. Πώς το λένε. Φοβήθηκες. Α, δεν φοβήθηκα. Μάλλον φόραζα εκεί πέρα και μη φοβάστε, δεν γίνει τίποτα, θα περάσει. Καλά, είσαι θαραλέος. Ναι. Έτος έδινε ένα θάρρος σε γυναίκες. Άλλοι κλαίγει από εδώ, άλλοι φοράζει. Είναι τα στέρη του, τα στέρη του ιδρύματος. Ποιο μεγάλος του 53 ή αυτός, ποιος σας φάνηκε περισσότερο. Το 53. Ήταν πιο σύρος. Αυτός ήταν τώρα, είπα εκεί στον συναδελφό μου που είμαστε δίπλα του, λέω μέχρι 6 νύχτε. Λέω πώς το ξέρεις, λέω γιατί έχω αρκετή πείρα από το 53. Τι συνέβη τότε. Τι συνέβη. Α, τότε ήταν πολύ δυνατός. Τα πάντα όλα, δεν έμεινε τίποτα. Τα σπίτια όλα πέσανε κάτω. Ο κόσμος σκοτώθηκε. Ενώ τώρα δεν σκοτώθηκε ο κόσμος, ούτε πέσανε σπίτι γιατί είναι στέρεα τώρα αυτά. Δεν είναι όπως ήταν τα παλιά με τις πέτρες, με τους πυλούς, με τέτοια πράγματα. Σωτήρη, μας ακούς? Ναι, Σωτήρη. Ναι, εγώ Κωνσταντίνα. Σου είπανε, τους παρακολουθήσαμε, είπανε πως ήταν κάτι μεταφυσικό, έτσι. Ναι, η αίσθηση αυτή που να τρέμει όλη η γη και να νιώθει ότι όλοι θα πάνε να καταρρεύσουν προς τη θάλασσα που μας περιέγραψε η γυναίκα αυτή η οποία εργάζεται για το Δημοτικό Γυροκομείο της Κεφαλινίας ήταν χαρακτηριστική, αλλά και ο ηλικιωμένος αυτός Κωνσταντίνο ο οποίος ανέφερε ότι δεν του έκανε καμία ιδιαίτερη αίσθηση ναι. Αφού είχε ζήσει το 53. Δεν φοβήθηκε. Λοιπόν, Σωτήρη. Να πούμε Κωνσταντίνα κάτι σχετικά δυσάρεστο για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτό που μας έλεγαν εκεί οι εργαζόμενοι στο γυροκομείο είναι ότι από τους 60-70 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο χώρο, μετά τον σεισμό, μόνο για 7 ήταν συγγενείς και είδαν να είναι καλά. Κάποιους τους παρέλαβαν μάλιστα να μείνουν μαζί τους για τις επόμενες μέρες. Για τους υπόλοιπους δεν υπήρχε καμία βοήθεια, κανένα ενδιαφέρον και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα και αρκετά άσχημο για τους ανθρώπους αυτούς που είναι εντελώς αποκομμένοι από τους συγγενείς τους. Βέβαια. Μάλιστα, Σωτήρη. Τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για το Δουνουτού. Ο Λάμπρος Μουστάκης, Σωτήρη, που σου μίλησε, είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, γνωρίζει 5 ξένες γλώσσες και έχει κάνει στη ζωή του 3 επεισοδιακά ταξίδια. Θες να μας πεις λίγο το θέμα, Σωτήρη? Ναι, το θέμα αυτό λοιπόν, Κωνσταντίνα, που εσύ βρήκες αυτόν τον άνθρωπο και το οργανώσαμε και βγήκε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, νομίζω, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στη δίνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε κυριολεξία 3 φορές και έζησε τις συνέπειες στο πετσί του, είδε δηλαδή τον εαυτό του να χάνει τη δουλειά του και την κοινωνία γύρω του να καταραίει μετά την αύξηση του δούνου του και όλα αυτά τις εποχές που εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε ιδέα βεβαίως, γιατί να ξέρουμε δεν χρειαζόταν να ξέρουμε τι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο συγκεκριμένος κύριος Κωνσταντίνα στα τέλη της δεκαετίας του 80 εργαζόταν στην Αργεντινή, γεννήθηκε στη Βραζιλία από Έλληνες γονείς. Κάπου εκεί ανέλαβε το δούνου του και κατέρευσε ο τομέας της βασικότερης εθνικής παραγωγής της χώρας που δεν είναι άλλο από την παραγωγή κρέατος. Εκεί λοιπόν χτύπησαν τα μέτρα του Δουνουτού σε μεγάλο συγκριτικό πλονέκτημα της Αργεντινής. Εκεί λοιπόν μετά έχασε τη δουλειά του ο συγκεκριμένος κύριος και γύρισε πίσω
στην πρώτη του πατρίδα, εκεί που γεννήθηκε, στη Βραζιλία, όπου εκεί εργάστηκε ως υπάλληλος σε κάποιες οικοδομές, σε κάποιες κατασκευές μεγάλων εμπορικών κέντρων, και θυμάται χαρακτηριστικά για δεύτερη φορά να ζει την εμπειρία τον Πρωθυπουργό να βγαίνει στα κανάλια και να κάνει ένα διάγγελμα στο οποίο λέει ότι η χώρα μπήκε στο μηχανισμό στήριξης. Οι συνέπειες ήταν δυστυχώς οι ίδιες για αυτόν, έχασε τη δουλειά του, έμεινε στο Ταμείο Ενεργείας για έναν περίπου χρόνο, δεν μπορούσε να βρει τη δουλειά όμως, και έτσι αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα των γονιών του, στην Ελλάδα, όπου οι πρώτες εντυπώσεις ήταν πολύ εντυπωσιακές, καθώς έφτασε στην Αθήνα και μέσα σε 4 μέρες βρήκε δουλειά που του άρεσε στον τουριστικό τομέα, και εκεί εργάστηκε για τα 10 επόμενα χρόνια. Όμως και πάλι θυμάται πάρα πολύ καλά ο ίδιος, μάλλον ο ίδιος ένιωθε και διαφορετικά τον έβλεπε το διάγγελμα του προηγούμενου πρωθυπουργού μας από τον Καστελόριζο, καθώς ήξερε τι σημαίνει αυτό. Όλοι εμείς, η υπόλοιπη Κωνσταντίνα, λέγαμε τι σημαίνει αυτό, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ο ίδιος όμως ήξερε και δυστυχώς δεν διαψεύστηκε. Η κρίση χτυπάει και στο τομέα του τουρισμού. Κλείνουν κάποιες από τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία για τον οποίο εργαζόταν. Και έτσι αυτός χάνει τη δουλειά του. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά η κατάσταση γίνεται πολύ πολύ χειρότερη. Δεν έχει που να μείνει. Το φιλοξένησα κάποιοι φίλοι του για κάποιο διάστημα. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει όμως για πολύ καιρό. Και κατέληξε για ένα μεγάλο διάστημα ο ίδιος να είναι άστεγος, και καταλαβαίνουμε αυτό τι συνέπειες έχει για την ψυχολογία οποιοδήποτε ανθρώπου. Τότε όμως κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν και μπήκε στο κοινωνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. Πλέον φιλοξενείται σε ένα ξενοδοχείο ειδικά για το σκοπό αυτό. Και ο ίδιος νιώθει παραγωγικός, δημιουργικός, και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Και αυτό το πετυχαίνει η Κωνσταντίνα, κρατώντας το μυαλό του απασχολημένο και δουλεύοντας. Και ενώ ότι συμμετέχει πολύ ενεργά στη θεατρική ομάδα του ΚΙΑΔΑ, της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, που είναι κάτι που το γεμίζει πολύ, αλλά και 8 με 9 ώρες την ημέρα βγάζει τι είναι το μεροκάματό του, πουλώντας το περιοδικό Σχεδία. Αυτό είναι ένα περιοδικό που άρχισε να εκδίδεται πολύ πρόσφατα. Εκδίδεται από άστεγους, και οι οποίοι το πολλούν, και τα έσοδα βεβαίως πηγαίνουν για την ανακούφιση των ανθρώπων αυτών. Να πούμε μάλιστα, Κωνσταντίνα, ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό με σημαντικά θέματα, και πάει μάλιστα και αρκετά καλά στην αγορά, και αυτό είναι σημαντικό γιατί βοηθάει ανθρώπους όπως ο συγκεκριμένος. Και ο ίδιος ο άνθρωπος λοιπόν θεωρήσαμε μαζί ότι είναι ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για τις συνέπειες που έχει στην πραγματική ζωή των ανθρώπων, πέρα από δείκτες, πέρα από εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών και πέρα από όλα τα υπόλοιπα μέτρα, αλλά πώς φαίνονται οι πραγματικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Να σε ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να βρει εργασία, και Zoom.gr θα βοηθήσει όσο μπορεί σε αυτό, προκειμένου να ξανακερδίσει τη ζωή του πίσω, κάτι που το έκανε άλλες 2 φορές στο παρελθόν για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Μάλιστα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Zoom.gr και στο Σωτήρη Σκουλούδη ο Λάμπρος Μουστάκης. Η ιστορία μου, μπορούμε να πούμε, είναι και μπορεί να γίνει να το κάνετε τραγική ή και λίγο χιούμορ, γιατί έχει και τα δύο μέσα. Εγώ με ηλικία 18 ετών φεύγω και πάω Αργεντινή. Μια δουλειά σε ένα σφαγείο, το πράγμα που πάνε καλά, μέχρι που τη στιγμή ήταν ένα πρωί Δευτέρα. Βγαίνει ο πρόεδρος και ανακοινώνει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε στήριξη στο Ζουνουτού. Μετά που έφτασε στο Ζουνουτού, καταλαβαίνει την πίεση που δέχτηκε η χώρα σε όλους τους τομείς. Και από εκείνη κάπου στο 89-90 μένω άνεργος. Κλείνει το σφαγείο, μένω άνεργος, που το 90 έφυγα. Και πάω στη Βραζιλία. Ήταν μια εταιρεία που έφτιανε μολ, να πούμε, εμπορικά κέντρα, και εγώ μπήκα σαν να κάνω τον έλεγχο, να βάζουμε το σύστημα υπερασφάλειας και ασφάλειας της εταιρείας, σαν ένας βοηθός υπάλληλος, να βάζουμε αυτά τα συστήματα στα τεράστια μολ που κάνανε, που φτιάχνανε αυτή η εταιρεία. Αυτό έμεινα, πήγε μέχρι 94, όταν πάλι εκεί, κατεβαίνει ένα πρωί, κατεβαίνει πάλι ο πρόεδρος στην τηλεόραση, λέει θα πρέπει να ζητήσουν επίγον μια πύχη βοήθεια στο Ζουνουτού, γιατί δεν βγαίνουμε.
πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα για μένα. Δεύτερη σφαλιάρα, γιατί εκεί μετά αρχίσανε το κόψιμο όλες οι εταιρείες οι βραζιλιάνικες, ειδικά οι μεγάλες εταιρείες, αρχίσαν να κόβουν προσωπικό. Μπαίνω πάλι κι εγώ σε μια ανεργία πάλι, μα εκεί ήτανε, υπήρχε μια διαφορά με την Αργεντινή, γιατί εκεί σαν βραζιλιάνος πολίτης μπορούσα να μπω στο Ταμείο Ενεργείας, αυτό που μπόρεσα να μπω στην Αργεντινή. Έχω κάποιους δύο ξάδερφους στο Ρίο Ντιζανέιρο, που μου λένε, ρε Λάμπρος, θες να πας, είσαι ακόμα νέος, 30, έφτασα στην Ελλάδα με 36 χρονών, 37. Δεν θέλεις να ρισκάρεις να πας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην η Ελλάδα της δραχμής, η Ελλάδα της δουλειάς, η Ελλάδα του τουρισμού, η Ελλάδα όλα εκείνα το όνειρο που είχαμε και εγώ από μικρός πάντα, η πατρίδα του πατέρα μου, τη μάνα μου, ξέρεις είμαι Έλληνας και εγώ, όλα αυτά. Λέω πάμε και εκεί αποφασίζω το 2000, ανεβαίνω τέλος 99 αρχές 2000, ανεβαίνω στην Ελλάδα. Και πατάω στην Ελλάδα και έμεινα πολύ, ξέρεις, εντυπωσιασμένος, γιατί φτάνω στην Ελλάδα και είναι ο θείος μου στο αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο, και μου λέει, Λάμπρο, δεν θα ξεκουραστείς πολύ, σε 4 μέρες μπαίνεις σε δουλειά, σου βρήκα δουλειά. Λέω, οπ, παράστηση. Ένας άνθρωπος που τρέχει τώρα τα τελευταία 10, 17 χρόνια, 18, με μια ανεργία πάνω στην άλλη, κρίση όλα αυτά, και έρχομαι και βρίσκω δουλειά με τη μία, λέω εντάξει, ήρθασαι στη σωστή χώρα, αυτό που έπρεπε να είχα έρθει, για την εποχή που αντί να φύγω για την Αργεντίνα, έχω μόνο στην Ελλάδα. Ενώ στην επιχείρηση, με πιάνει το 2008, με πιάνει κάτι φορά, ο άνθρωπος άρχισε από εκεί να κλείνει ένα ξενοδοχείο προς τον άλλο, μέχρι που κράτησε δύο ξενοδοχεία και είμαι ο τελευταίος που μου λέει, Λάμπρο, πρέπει να βάλω κάποια ανήψια στη δουλειά, είσαι ο τελευταίος και σας στείλω Ταμείο Ενεργείας. Το ακούσατε την εκείνη τη διακήρυξη του τότε πρωθυπουργού του κ. Παπανδρέου από τον Καστελόριτσο. Για το δόν του, τι σκεφτήκατε? Λέω σπάσαμε τα μούτρα μας. Σπάσαμε τα μούτρα μας. Για ένα μόνο λόγο. Εδώ η Αργεντινή έχει μπει εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει βγει ακόμα. Να βρω πόρτες ανοιχτές και μια μέρα, μια καλή μέρα, πάω στο σπίτι να ανοίξω την πόρτα. Έχει ένα χαρτί κολλημένο, βάζω το κλειδί μου. Είχαν αλλάξει την κλειδαριά. Παίρνω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη, μου λέει: ναι, Λάμπρο, το θέλω το σπίτι. Χρωστάς 3 μήνες, δεν πειράζει. Ωραία, αύριο σε αυτό το πρωί για να πάρεις τα πράγματά σου να φύγεις. Έτσι, σε μια μέρα την άλλη. Ωραία. Την άλλη μέρα πάω σε ένα σπίτι. Το βράδυ πάω σε ένα φίλο μου, κοιμάμαι εκεί, του λέω: κοίτα, έχω λίγα πραγματάκια, όχι μεγάλα. Μπορείς να μου τα βολέψεις στο σπίτι σου? Μου λέει ναι, Λάμπρος, θα πάω με το αυτοκίνητο, πάμε το πρωί, τα παίρνω. Και από εκεί άρχισε το Γολγοσά, να πούμε, ένας νέος άστιγος, ένας άνθρωπος που ποτέ στη ζωή του, δόξα τω Θεώ, δεν πάω να κοιμηθώ στον δρόμο και όλα αυτά. Έφτασα στην Ελλάδα να κοιμηθώ σε μια πλατεία. Ήταν στην πλατεία Βιτορία, η πρώτη βραδιά μου. Εκεί είπα, εντάξει, Λάμπρο, εδώ είσαι το τέλος. Αυτό είναι το τέλος έναν άνθρωπο που ζούλεψε πάντα σωστά, καθαρά, τίμια, να φτάσει σε ένα σημείο, να σε πετάξουν από τη δουλειά, μπαίνει σε μια ενεργεία, περνάει ενεργεία, δεν μπορώ να βρω άλλη δουλειά και βγαίνεις στον δρόμο. Γιατί ένας καθαρός άνθρωπος, πλημμένος, ούτε μικρής, ούτε ενεργομανής, τίποτα. Ένας νέος άνεργος και νέος άστεγος. Πολλοί μου λένε, φίλοι, μα Λάμπρο, είσαι μαύρη γάτα. Ρε Λάμπρο, τώρα αύριο σου βγάζω το εισιτήριο, πας Βερολίνο με τη μία. Εσύ είσαι, τι να σου πω, καταστραμμένος είσαι, άνθρωπε μου. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ζωή. Και πολλοί λένε, άνθρωποι, μην νομίζεις, όταν πουλάω το περιοριστικό στον δρόμο και με γνωρίζουν σε κάποιες άλλες συνεντεύξεις, όλα αυτά. Και λένε, ρε άνθρωπε μου, αυτό που βγάζω το καπέλο είναι που έφαγες μία σφαλιάρα, δύο σφαλιάρες, τρεις σφαλιάρες και δεν κατέβασες το κεφάλι σου. Δεν έκανες, δεν είπες, πώς το λένε, stop τη ζωή μου, stop. Δεν έκανες καμία τρέλα, δεν έκανες τίποτα που να πεις, αυτός ο άνθρωπος, ναι, μεν διαλύθηκε, μα βρήκε άλλο τρόπο, λάθος τρόπο να βγει μπροστά. Όχι, εσύ έκατσες στο σημείο που μέχρι εκεί μπορούσες να φτάσεις, ναι, μεν πέρασε ό,τι πέρασες, μα προσπάθησε να σηκώσει το κεφάλι σου καθαρά και τίμια. Αυτό θέλω. Όταν πάω και πέφτω στο δωμάτιο μου στο ίδρυμα,
Βάζω το κεφάλι μου στο μαξιλάρι και ξέρω θα κοιμηθώ ξυπνήσω την άλλη μέρα σε όσα με ξυπνήσει και κασαρός. Χωρίς κανένα να με βαράει ή να με χτυπάει. Γιατί αυτό στάνεσαι, δεν έκαμε καμία μα καμία αρπαχτή, απατεωνιά, ξέρω εγώ, πουστιά. Είσαι τίμιος. Ή αυτό κρατεί μέσα. Πολλοί λένε να είσαι τίμιος, είσαι βλάκας. Είσαι λαλάκας. Σωστά. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Να είσαι τίμιος, κάποιος σε βλέπει. Κάποιος θα σε μισεί μια μέρα. Κάποιος θα σου δώσει μια ευκαιρία. Μόνο που πόσο γιατί είσαι κασάρος. Αυτό είναι το καλύτερο στη ζωή μας, φίλοι μου. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε εδώ μαζί. Θα δούμε τον Γιάννη Σαχτούρα, ο οποίος κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος στα 52 του χρόνια, τραβώντας την προσοχή των παραγωγών του κινηματογράφου, με αποτέλεσμα να του ζητήσουν να γίνει η ζωή του ταινία. Ο ίδιος δίνει συμβουλές για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμη και τώρα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ο Γιάννης Σαχτούρας δήλωσε: «Στον κόσμο ολόκληρο έχω δει δύο εμπόδια. Το πρώτο είναι ότι τα περισσότερα άτομα δεν ξέρουν τι θέλουν και τα άλλα άτομα φτάνουν μέχρι το σχέδιο δράσης, αλλά δεν το εκτελούν». Πάμε να δούμε μαζί τον Γιάννη Σαχτούρα. Τι λέει για το πώς έγινε εκατομμυριούχος. Κύριε, γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα Sigma Live Hangout. Σήμερα θα μιλήσουμε με ένα Έλληνα μετανάστη της Αμερικής, ο οποίος κατάφερε, παρακαλώ, να γίνει εκατομμυριούχος στα 53 του χρόνια. Ο λόγος είναι για τον κύριο Σαχτούρα. Καλησπέρα, γεια σου κύριε Σαχτούρα. Καλώς ορίσατε στο Sigma Live. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να πω ότι είμαι ενθουσιασμένη με το βιογραφικό σας. Νομίζω λίγοι έχουν κάνει τόσα μεγάλα πράγματα στη ζωή τους, έχουν γευτεί και την επιτυχία και την αποτυχία, τώρα και πάλι την επιτυχία, και εύχομαι να παραμείνει όσοι έχουν τα πράγματα. Σας ακούω. Λοιπόν, θα ήθελα να... Ναι, πείτε μου. Σας ακούω. Ωραία. Ήθελα να πω μόνο στον κόσμο λίγα περισσότερα πράγματα για σας. Ήθελα να πω ότι ο κύριος Σαχτούρας πήγε στην Αμερική σε ηλικία 26 ετών. Παράλληλα με τις δουλειές του και από τις διάφορες δουλειές που έκανε προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες, δεν ευστυχάστηκε ποτέ, που νομίζω αυτό είναι και το κίνητρο, αυτό είναι που τον κράτησε σε εγρήγορση. Και το 1900 μια επιταγή ενός εκατομμυρίων δολαρίων και εξαργύρωση την είχε βάλει για μετά από 3 χρόνια, στις 26 Μαΐου 1995. Και κυρίες και κύριοι, αυτό που έγινε ότι κατάφερε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Αυτή την επιταγή την κρατάει μαζί του. Έχω δει και εγώ ίδια το βίντεο, που είναι πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Και σήμερα έχουμε τιμή να μιλήσουμε μαζί του. Ακόμη ένας λόγος για τον οποίο θα μιλήσουμε είναι γιατί η ταινία του έχει εμπνεύσει και τον κινηματογράφο και ως αποτέλεσμα θα απολαύσουμε τη ζωή του μέσα από την ταινία The Million Dollar Date. Τα έχω πει καλά, κύριε Σαχτούρα, δεν ξέρω. Πολύ ωραία τα λέτε, πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε που θα είστε το πρόσωπό σας, το άτομο σας, η ζωή σας, θα γίνει ταινία. Πώς είναι αυτό το αίσθημα? Είμαι λίγο εκνευρισμένος. Είμαι λίγο ταραγμένος, γιατί δεν είναι εύκολο να αφήσεις τη ζωή σου, ορισμένα γεγονότα της ζωής τουλάχιστον, όταν ήμουν ελεύθερος και παντρεμένος, να γίνει ένα κινηματογραφικό έργο. Ο μόνος λόγος που το δεχτήκαμε είναι επειδή πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσει πάρα πολλές οικογένειες, ειδικά οι οικογένειες που έχουν δυσκολίες, που έχουν όνειρα, που έχουν πολλές ελπίδες και που πολλές φορές μετά από διάφορες προσπάθειες, πολλοί κόσμος ίσως να τα παρατάει και να λέει, ξέρεις, κουράστηκα, μέχρι εδώ έφτασα. Και αυτό το έργο θα βοηθήσει και τον σύζυγο και τη γυναίκα και το παιδί, γιατί όταν μόνο μία οικογένεια είναι πραγματικά δεμένη, με έναν κοινό στόχο, με ένα κοινό σκοπό, όχι μόνο για μια καλύτερη οικονομική ζωή, αλλά μια ζωή πιο ευτυχισμένη, πιο χαρούμενη, χωρίς δυσκολίες. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ ευλογημένοι και ελπίζουμε όποιος δει το έργο και όπως ακούς την ιστορία μου, η οποία είμαι ένας απλός άνθρωπος με πάρα πολλές ελπίδες. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Δεν είναι η επιτυχία, δεν ήρθε ποτέ εύκολα. Έρχεται πάντα με δυσκολίες και μεγάλες προσπάθειες και πάρα πολλές θυσίες.
Αλλά εγώ το ήθελα πάρα πολύ και για τη γυναίκα μου και για την κόρη μου και για τη μητέρα μου. Και ήθελα πραγματικά να γίνω παράδειγμα για πάρα πολλά άτομα, γιατί στη ζωή που ζούμε σήμερα η κοινωνία είναι πολύπλοκη, είναι πολύ γρήγορη, υπάρχουν τεράστιες μεγάλες αλλαγές και πάρα πολλά άτομα, ειδικά νέα και σε κάποιες ηλικίες, κάπου κουράζονται και σταματάνε να ελπίζουν. Πρέπει να έχουμε πάντα πίστη στο Θεό, πίστη στον εαυτό μας και συνεχώς να ψάχνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε για να πετύχουμε. Χωρίς να σταματήσουμε όμως. Να μην το βάζουμε ποτέ κάπου. Ναι, ναι. Προτού σας ρωτήσω κατά πόσο σας προσεγγίζει κόσμος και ιδίως νέοι για να πάρω συμβουλές από εσάς, θα ήθελα να μου πείτε λίγο την ιστορία με την επιταγή εν συντομία για να μάθουν και όσοι μας παρακολουθούν τι ακριβώς συνέβη. Το 1992 πήγα σε ένα σεμινάριο που είχε επικεφαλίδα προσωπική ανάπτυξη και οικονομική ανεξαρτησία. Πήγα σε εκείνο το σεμινάριο και ένας ομιλητής που λεγόταν Douglas Thompson είπε στους θεατές, ήμασταν πάνω από 2.000 άτομα, ό,τι όνειρο έχουμε να το κάνουμε γραπτά και αν θέλουμε κάποιο ειδικό ποσό να το κάνουμε και κοινογραμμένο ή να γράψουμε μία επιταγή. Και εγώ έγραψα αυτή την επιταγή 18 Φεβρουαρίου 1992, ακόμα στα χέρια μου, και είχα ελπίδες το 26 Μαΐου του 1995, δηλαδή 3 χρόνια αργότερα, θα την είχα εξαργυρώσει, θα το είχα διαθέσιμο. Έλα όμως που δεν έγινε, αλλά είχε πει ο κύριος Ντάγκλας να μην χάσουμε ποτέ την ελπίδα, να μην χάσουμε ποτέ το στόχο, να κοιτάμε συνέχεια το έγγραφο με τα όνειρα ή την επιταγή συνέχεια και να ψάχνουμε να βρούμε τα διάφορα οχήματα, να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο για τον εαυτό μας, για να βελτιωθούμε, γιατί ξέρετε, εγώ ήμουν πάρα πολύ ντροπαλός παλιά. Εάν μου λέγανε πριν 25 χρόνια θα μίλαγα στην τηλεόραση, θα ένιωθα πολύ άσχημα, δεν θα το έκανα. Να μιλήσω μπροστά στο κοινό, τρέμανε και τα πόδια μου, έχανα και τα λόγια μου. Αλλά η προσωπική ανάπτυξη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όποια δουλειά και να κάνουμε, ειδικά στο δικτυακό μάρκετινγκ, χρειαζόμαστε καλές επαφές με άλλο κόσμο. Χρειαζόμαστε και καλή επικοινωνία και κάποια αυτοπεποίθηση και κάποια αυτασφάλεια. Όλα αυτά είναι μέρος μιας επιτυχίας για τον άνθρωπο, αλλά χρειάζεται και μια προσπάθεια και ένα διάβασμα, να μπει μέσα σε ένα κύκλωμα τέλος πάντων με άτομα που σκέφτονται θετικά. Περάσανε 18 ολόκληρα χρόνια. Η επιταγή στα χέρια μου. Έχω αλλάξει 16 δικτυακές εταιρείες. Έχω κάνει 5 διαφορετικές συνηθισμένες επιχειρήσεις. Είχαμε και επιτυχίες και αποτυχίες, και ψηλά και χαμηλά. Φανταστείτε λοιπόν κάθε χρόνο επί 18 χρόνια να σε παίρνουν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί και να σου λένε «Γιάννη, χρόνια πολλά, την επιταγή την άλλαξες?» Και λέω «Όχι, λέω φέτος, του χρόνου, 18 χρόνια». Και μετά βρήκαμε την εταιρεία του καφέ του 2009 και σε 18 μήνες αυτή η επιταγή εκπληρώθηκε. Και όμως σήμερα υπάρχουν άτομα που μου λένε «Γιάννη, λέει, τελικά έρθει να δει πολύ τυχερός». Τυχερός. 18 χρόνια προσπάθεια ήταν. Αλλά την επιτυχία την έχω ακόμα μαζί μου και σαν ενθύμιο για μένα και σαν αποδεικτικό στοιχείο για πολλούς νέους και πολλά άλλα άτομα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πιο απίστευτο. Ότι η εταιρεία που συνεργάζομαι στον καφέ 26 Μαΐου, ακριβώς την ίδια μέρα που είχα γράψει την επιταγή, 18 χρόνια πριν, την ίδια ημερομηνία, μας αναγνωρίσανε με ένα ειδικό δαχτυλίδι του 1 εκατομμυρίου, δηλαδή βγάλαμε 1 εκατομμύριο προμήθειες, μας πληρώσανε, και το γεγονός ήταν ακριβώς 26 Μαΐου. Και νομίζω ήταν και τα γενέθλιά σας, ή έχω κάνει λάθος. Είναι 26, τα γενέθλιά μου. Εκείνη το απίστευτο. Εκείνη το απίστευτο. 18 χρόνια πριν. Και 18 χρόνια αργότερα, την ίδια ημερομηνία, γίνεται η επανέλευση, η επιβεβαίωση της επιταγής. Επομένως, σας προσεγγίζει ο κόσμος. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, με αυτό το ζήτημα? Πάρα πολλά άτομα με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Εγώ θα είμαι σύντομα τώρα στην Κύπρο, μετά από 2 μέρες. Το θέμα της επιτυχίας είναι πολύ απλό. Υπόψη μου να το αναφέρουμε αυτό σε τέλος μας. Μπράβο. Ναι. Είναι πρώτα να ξέρουμε τι θέλουμε, τι ακριβώς θέλουμε, τι θα θέλουμε από το μέλλον. Μη μας τρομοκρατεί η σημερινή πραγματικότητα. Εάν θέλει κάποιος, ξέρω εγώ, ένα σπίτι του 1 εκατομμυρίου, αν θέλει ένα σπίτι 0,5 εκατομμύρια, αν θέλει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, απλά αν θέλει να έχει κάποιο εισόδημα μεγαλύτερο, ας το γράψει, άσχετα το τι γίνεται σήμερα, να ξεκινήσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε πνευματικά τι είναι αυτό που θέλουμε,
για ποιο λόγο το θέλουμε, για πότε θα το θέλαμε, τι τιμή είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε, να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο δράσης και να εκτελέσουμε το σχέδιο. Mm-hmm. Στον κόσμο ολόκληρο όμως έχω δει δύο εμπόδια. Το πρώτο είναι τα περισσότερα άτομα δεν ξέρουν τι θέλουν και τα άλλα πολλά άτομα φτάνουν μέχρι και το σχέδιο δράσης, αλλά δεν το εκτελούν. Εσείς ως Γιάννης, και έχει λόγο που το λέω με αυτόν τον τρόπο, έχετε χάσει ποτέ τον έλεγχο? 2-3 φορές. Και είναι, νιώθεις τελείως αδύναμος, νιώθεις τελείως όχι αποτυχημένος, αλλά είχα πέσει και σε κατάσταση 2-3 φορές, γιατί κάπου κουράζεσαι, αλλά μετά από 2-3 εβδομάδες ξαναεπανερχόμουν πάλι, λέω, είμαστε Έλληνες. Έχουμε δύναμη μέσα μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Και επειδή το ήθελα πάρα πολύ την επιτυχία και για μένα και για την οικογένεια και για να γίνω και παράδειγμα, κάποιος πρέπει να πληρώσει κάποιο τίμημα, να γίνει παράδειγμα για κάτι καλύτερο που να μπορούν να ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Χαίρομαι πάντως που σας ακούω και μιλάτε με μεγάλη αισιοδοξία. Δεν ξέρω όμως στην πράξη, και προσπαθώ και εγώ να είμαι σε προσωπικό επίπεδο να είμαι αισιοδοξία, όμως ας πούμε τώρα ότι εγώ έχω στόχο να αποκτήσω 1 εκατομμύριο, όπως και εσείς βάλατε αυτό το στόχο. Πόσο εφικτό είναι στην Κύπρο του 2014 ή στην Ελλάδα του 2014? Όταν υπάρχει το κατάλληλο όχημα διαθέσιμο και όταν ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει τις σύμβουλες κάποιου που έχει ήδη πετύχει. Παράδειγμα, δεν είμαι μοναδικός εκατομμυρίουχος στον καφέ, έχω άλλα 23 άτομα μέσα στην ομάδα μου. Άρα λοιπόν δεν είμαι μοναδική εξαίρεση, υπάρχουν πάρα πολλά άτομα. Πώς πετύχαμε? Είχαμε κάποιο στόχο, έχουμε κάποιο πάθος, είχαμε μεγάλες επιθυμίες, ήμασταν διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε σύμβουλες και την καθοδήγηση κάποιου ο οποίος είχε ήδη φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα και ήξερε πώς να μας καθοδηγήσει. Τώρα που θα κατέβω στην Κύπρο, θα κάνουμε κάποιο σεμινάριο και θα δώσω μερική καθοδήγηση. Θα το αποκτήσουν όλοι? Όχι. Ορισμένοι θα το αποκτήσουν, άλλοι θα πάνε στα μισά, άλλοι θα πάνε λίγο πιο κάτω, άλλοι θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω. Αλλά όταν θέλουμε κάτι πραγματικά με όλη μας την καρδιά και την επιθυμία και είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε και την υπομονή και την επιμονή να μην σταματήσουμε όταν έχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση, γιατί κάθε άνθρωπος δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουμε την ίδια ηλικία με πολύ κόσμο, δεν έχουμε το ίδιο σκεπτικό κόσμο. Ο σκεπτικός κόσμος τα κάνει όλα. Η θετική σκέψη με τη σωστή συμβουλή. Νομίζω και η λέξη κουράγιο θα ταιριάζει εδώ. Δηλαδή, θέλει και κουράγιο, θέλει και θάρρος. Σε εκείνου, γιατί ναι. Πολλά άτομα μου λέγανε ότι έπρεπε να τα παρατήσω, ότι είχα κουραστεί αρκετά, ότι θα γινόταν πραγματικότητα, ότι είναι όνειρα απατηλά. Εγώ όμως στην καρδιά μου πίστευα ότι αργά ή γρήγορα θα γινόταν επιτυχία. Σας έχει προκαλέσει ποτέ άγχος αυτή η προσπάθεια που κάνατε η μακροχρόνια? Ναι, πάρα πολύ. Αλλά έπρεπε, είναι μέρος του τιμήματος. Ναι, αλλά αυτό είναι δώρο-άδωρο. Δηλαδή, αν καταστρέψουμε έστω και σε μικρό βαθμό τη ψυχή μας υγεία, δεν ξέρω πόσο δηλαδή. Για εσείς μιλάτε για τέτοιο άγχος? Όχι, εγώ εννοούσα για το άλλο άγχος, για την ανησυχία. Όχι, αν έχετε άγχος. Όχι. Γιατί ήξερα ότι κάτι πρέπει να κάνω διαφορετικά. Εγώ νόμιζα και μιλάγατε για άλλο άγχος. Το ότι αν θα γίνει, ναι. Το στρες, δηλαδή η ένταση. Όχι. Γιατί έχω διασκεδάσει τη ζωή μου. Όταν υπάρχει θετική σκέψη και δεν υπάρχει βιασύνη, γιατί πολλές φορές στη βιασύνη υπάρχει το άγχος. Είναι θέμα διαδικασίας, ήταν θέμα χρόνου. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, έχω καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Δεν πήγαινα βέβαια σιγά, αλλά και με την ταχύτητα που πήγαινα δεν έχανα ποτέ την ελπίδα. Μερικές φορές βέβαια ανησυχούσα αν θα γινόταν πραγματικότητα και το πότε θα γινόταν. Μιλάμε για 18 ολόκληρα χρόνια. Αλλά βρήκα ένα άγγελο, τον κύριο Χόλτον, ο οποίος με βοήθησε, ο σπόνσορας μου, ο μέντορας μου, ένας πολύ καλός φίλος, ήδη εκατομμυρίουχος, που μου έδωσε μια σωστή πνευματική καθοδήγηση και από εκεί άλλαξαν τα πάντα. Θέλω να ρωτήσω, πώς σας προσεγγίζει ο κόσμος στην Αμερική, στο Τέξας, αλλά και στην Ελλάδα, και αν σας σταματούν ποτέ, και αν μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την ερώτηση,
αν σας σταματούν ποτέ και σας ζητάνε χρήματα. Γιατί έχω ακούσει και αυτό το πράγμα να συμβαίνει σε περιπτώσεις παρόμοιες με τη δική σας. Ναι, αρκετοί οργανισμοί, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, όλοι θέλουν, λέει, δάνεισέ μου, δάνεισέ μου, δάνεισέ μου, δάνεισέ μου. Στην αρχή το έκανα βέβαια και μετά κατάλαβα ότι δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό το είδος το δάνειο. Γιατί ναι, μεν χρειάζεται μια βοήθεια και την καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά έχω δει ότι βρίσκεται και το άλλο άτομο σε δύσκολη κατάσταση να το ζητήσει, μετά δεν μπορεί να το πληρώσει πίσω και δημιουργείται πάντα μια σύγχυση μέσα στη σχέση και έχουμε πάρει μια απόφαση να μην δανείσουμε σε κανέναν, ναι, εκτός εάν θέλουμε πραγματικά να το χαρίσουμε. Αλλά δεν το δανείζουμε γιατί δημιουργούμε πρόβλημα και στα άλλα άτομα και σε εμάς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και μάλιστα εγώ να σας πω και γιατί διαφωνώ με αυτή την κίνηση. Διαφωνώ για το λόγο ότι αυτή είναι μια προσωρινή λύση. Δηλαδή, το να δανειστεί κάποιος από ένα άλλο άνθρωπο, ο οποίος είναι πιο άνετα οικονομικά, ίσως τον βοηθήσει τη δεδομένη στιγμή. Σημασία έχει να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να κάνει μακροχρόνιους στόχους, να θέσει στόχους για να μπορέσει να διατηρήσει χρήματα, να μπορέσει να κρατήσει χρήματα στην τσέπη του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Απόλυτα. Και εγώ τους δίνω μερικές συμβουλές πώς να έχουν καλύτερη χρήση του χρήματος. Γιατί υπάρχουν έξυπνοι τρόποι για να μην σπαταλάμε λεφτά, να δημιουργήσουμε κάποιο ταμιευτήριο και να έχουμε κάποιο οικονομικό έλεγχο που να μας επιτρέψει ασφάλεια για αργότερα. Mm-hmm. Δεν έχω άλλο χρόνο. Με περιμένουν στην άλλη τηλεόραση. Ήθελα να κλείσω. Ήθελα μόνο να ζητήσω να μου πείτε πού θα είστε στην Κύπρο για να έρθει ο κόσμος να σας δει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, ούτε ξέρω σε ποιο ξενοδοχείο θα πάω, ούτε δεν ξέρω πού είναι η αίθουσα. Θα κοιτάξω εγώ και θα τα βάλω μαζί με τη συνέντευξη, ώστε να μπορεί ο κόσμος να σας γνωρίσει από κοντά. Έγινε. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Μάλιστα, υπομονή και επιμονή είναι η συνταγή της επιτυχίας του κυρίου Γιάννη Σαχτούρε, ο οποίος έγινε εκατομμυρίουχος. Πάμε τώρα όμως στην Μαριάννα Μαρμαρά, στην αίθουσα σύνταξη, να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με τον Μίκαελ Σουμάχερ. Μαριάννα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, οι εξέλιξεις τρέχουν αναφορικά με την υγεία του Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος παραμένει σε κόμμα από τις 29 Δεκεμβρίου, συμπλήρωσε δηλαδή ένα μήνα σε τεχνητό κόμμα. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε σταδιακή επαναφορά του πιλότου, μειώνοντας τα αναισθητικά φάρμακα που τον κρατούν σε τεχνητό κόμμα, ώστε να δοθεί στο σώμα του ο απαραίτητος χρόνος για να προσαρμοστεί. Να τονίσουμε σε αυτό, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά αναφορικά με τη συγκεκριμένη είδηση, mm-hmm. δεν είναι ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ ξύπνησε από το κόμμα, mm-hmm. που είναι μια χαρά και αύριο μπορεί να πάει σπίτι του ή διαβάσουμε σε κάποια άλλα blogs και sites ότι ανοικοκλίνει τα μάτια του. Θα γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Γίνεται μια διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, όπως την ονομάζουν οι γιατροί. Ήταν η τελευταία μέρα στην οποία μπορούσαν να την ξεκινήσουν. Mm-hmm. Καθώς το να παραμείνει κάποιος σε τεχνητό κόμμα, mm-hmm. το μέγιστο διάστημα μπορεί να το κάνει αυτό, ούτως ώστε να έχει πιθανότητες να επανέλθει, είναι οι 4 εβδομάδες. Όσες λοιπόν παρέμεινε και ο Μίκαελ Σουμάχερ. Mm-hmm. Η παραμονή λοιπόν σε κόμμα για 4 συνεχείς εβδομάδες είναι το μέγιστο διάστημα, όπως σας είπα. Έτσι λοιπόν, όταν η καταστολή θεωρηθεί αρκετά ελαφριά, γιατί η μείωση των αναισθητικών γίνεται σταδιακά. Mm-hmm. Πολύ σταδιακά, ώστε να μην πάθει σοκ το σώμα του και έτσι να μπορέσει να ανταποκριθεί. Όταν λοιπόν θεωρηθεί αρκετά ελαφριά, τότε ο ασθενής θα πρέπει να ανταποκριθεί στις εντολές που του δίνουν οι γιατροί, όπως ανοίξτε τα μάτια, κλείστε τα μάτια, ανοίξτε το στόμα, δώστε μου το χέρι σας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιατρών στη Γαλλία, υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα, με συγκεκριμένη λοιπόν διαδικασία και σταδιακά, ο Σουμάχερ μετά από πολύ καιρό να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις εντολές. Δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα, ούτε γίνονται θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Χτες είχε βγει τέτοια περίπου ώρα, λίγο νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, ένα δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας L'Equipe, μιας αθλητικής εφημερίδας που σημαίνει η ομάδα. Mm-hmm. Ήθελε λοιπόν τους γιατρούς του νοσοκομείου της Γκρενόμπλη να έχουν αποφασίσει τη σταδιακή επαναφορά του πιλότου. Όμως η εκπρόσωπος, η μάνατζερ του Μίκαελ Σουμάχερ, η Σαμπίν Κέμ, είχε βγει και είχε διαψεύσει την είδηση, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα ως απλή φήμη. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα οι εξέλιξεις τη διέψευσαν mm-hmm. και ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει συμφωνηθεί με τους ιατρούς να μην αποκαλυφθούν περαιτέρω ιατρικές πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει αυτό που ονομάζουμε σταδιακή αφύπνιση. Και τέλος, να ολοκληρώσω και να πούμε ότι σύμφωνα με το BBC, οι γιατροί τον κρατούν συνεχώς ναρκωμένο, ούτως ώστε να μειωθεί το πρίξιμο που έχει δημιουργηθεί στο σώμα του. Μάλιστα. Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και πάμε τώρα στη Βουλή και στο Λάμπρο Παναγιώτου. Τον έχουμε στη γραμμή. Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα στην κομματική κατάσταση ο κόσμο για τον Μιχαήλ Σουμάχερ. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε. Πραγματικά ο κόσμο παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία και προσεύχεται. Είναι παράξενο αυτό. Έτρεχε με 300 και 350 χιλιόμετρα και τη βρήκε από μια κάθοδο στο σκι. Τέλο πάντων, α ελπίσουμε. Λοιπόν, εμεί στα διατάφτα εδώ. Πάμε, Λάμπρο. Και πού να τελειώσουμε σήμερα η μέρα μα εδώ. Καταρχά, είχαμε ένα. Δεν ξέρω, στον Κίνες θα γραφτεί αυτό. Είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είχαμε καιρό. Εδώ γελάμε όλοι μαζί. Ο Αντώνης Σαμαράς. Και καλά έκανε βέβαια ο άνθρωπος. Κάλεσε τους βουλευτές του σήμερα, τους υπουργούς του και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Τους μίλησε για το πρωτογενές πλεόνασμα, για το Α, το Β. Εξαπέλυσε και σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους είπε ότι είστε ήρωες εσείς που αναλαμβάνεται όλη αυτή την ευθύνη με τα νομοσχέδια κτλ. Mm-hmm. Και στον ελληνικό λαό εκεί έπλεξε το εγκόμιο. Δεν πραγματικοί ήρωες είμαστε εμείς, οι οποίοι κοιμόμαστε και ονειρευόμαστε, οι οποίοι συμπιόμαστε να δούμε αν υπάρχει όνειρο. Έτσι τελείωσε η κοινοβουλευτική μας Νέας Δημοκρατίας. Καλό το κλίμα σήμερα. Είπαμε σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Αντώνη Σαμαρά. Εμείς πορευόμαστε, δεν ονειρευόμαστε. Εμείς λέμε τα πράγματα στο όνομά τους και μάλιστα είπε ότι εκλογές, όσο και αν θέλει ο σύνολο να γίνει αρχηγός του κράτους, 2016. Ναι. Αφού το 16, γιατί εξαπολύθηκε και δεν έχει αφήσει κανάλι για κανάλι ο Βρούτσης και μας λέει για αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο των 400.000 νέων, Κωνσταντίνα μου, με τα 250 και 300 ευρώ ναι. για 5 μήνες, δεν είναι προεκλογικό. Δεν είναι προεκλογικό. Μα έχουμε εκλογές, Λάμπρο. Αυτοδιοικητικές. Έχουμε εκλογές. Α, ναι, σωστό. Και ευρωεκλογές έχουμε. Α, ναι. Γι' αυτό λες. 400.000 νέοι για 5. Για 5 μήνες από 500 ευρώ. Ενώ οι επιχειρήσεις και θα επιδοτηθούν και θα επιβραβευτούν και δεν θα δεσμευτούν για τίποτα. Ναι. 5 μήνες θα πάρουν τα κονδύλια, θα πάρουν τα λεφτά και μετά, αν είσαι καλός, μπορεί να δουλέψεις και με 300 ευρουλάκια. Όπως είπε ο λαγός του Υπουργείου, ποιο ήταν το Υπουργείο Εργασίας, δεν ήταν το Υπουργείο Οικονομίας, που είπε ότι πρέπει να πάνε να συμπιεστούν και άλλο προς τα κάτω η κατώτατη μισθή των νέων, ο πρώτος μισθός, να πάει 450 ευρώ. Ενώ ναι. εκείνο το βουτυρόπεδο παίρνει γύρω στα 4-5 χιλιάρικα και το πληρώνω εμείς. Βουτυρόπεδο στυλ Θεοχάρη, χάρη, παπαχάρη, έτσι δεν είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί η υπομονή και τα όρια τους με αυτούς τους νέους, οι οποίοι γεννήθηκαν νομίζουν από τους Αρμανείς, από τους Κούναγοι, η μάνα τους ότι θα βρουν θεσούλα για να πάρουν 4.000 ευρώ και παίζουν με τον πόνο του λαού και των νέων, οι οποίοι έχουν πτυχία και δεν έγλειψαν ούτε κατορριμμένες ποδιές πολιτικών, αλλά πήγαν και σπούδασαν γιατί οι γονείς έκαναν το σκοτώ του παξιμάδι και τώρα περιμένουν να πληρωθούν 300 ευρώ. Και ο νεαρός αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα τον βρω και θα τον πω αύριο, είπε να παίρνουμε λιγότερα από 300 ευρώ. Γιατί να το στείλουν σπίτι τους κάτω και τον καμαρώνουνε. Ναι. Τέλος πάντων, τελειώνουμε αυτό. Δεύτερον, Κωνσταντίνα μου, έκανε και μια ερώτηση ο Κώστας Μαρκόπουλος για τους, για 8.000 επιχειρήσεις, γύρω στα 700 είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, που βοήθησε η κυβέρνηση, είναι στις πυροπαθείς περιοχές. Πυροπαθείς περιοχές, ναι. που βοήθησε τις επιχειρήσεις και λέει ότι ναι, μεν αυτοί οι άνθρωποι βοηθήθηκαν από το κράτος και από το Υπουργείο Οικονομικών και μπράβο σας, όπως βοηθήσατε αυτούς με τους συνεταιρισμούς και τα τριμητροφεία, αλλά λέει θέλουν μια ακόμη παράταση. Και στα χώρα λέει, κοίταξε, σήμερα το κοινωνικό δίκαιο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βοηθήσαμε 5 χρόνια, είναι από το 2006, σήμερα με το 12 να πληρώσουν, το 13 δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στα χώρα όμως λέει, ανοίγουμε μια παρένθεση και θα μεταθέσουμε τώρα τις πρώτες υποχρεώσεις που να δούμε για του χρόνου και το 2014 θα πάμε για το 2015. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι προεκλογικό τρίκ, επειδή ο Σταϊκούρας η ερώτηση την έκανε ο Μαρκόπουλος για τους ναι. ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν στην Εύβοια. Η Εύβοια μιλάμε ότι έχει τρομακτικό ποσοστό ανεργίας, τρομακτικό, όπως και η Θεσσαλονίκη, όπως και η Καστοριά, όπως και η Κοζάνη, όπως και η Ήπειρος, πραγματικά. Αλλά στην Εύβοια είναι κάτι παραπάνω mm-hmm. από εμφανές αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι. Ναι. Και είπε ο Σταϊκούρας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά τα αυτά όμως λέει θα κλείσουμε τα μάτια για μια ακόμη χρονιά. Το Υπουργείο Οικονομικών, αυτή τη τσιγκούνη, δεν κλείνει τα μάτια. Εκλογές έρχονται, δεν ξέρω τι εκλογές είναι αυτέ, Σαντίνα. Θυμήσου. Ναι. Θυμήσου. Δεν γίνονται όλες τις εξαγγελίες ξαφνικά να λέει Στουρνάτα δώστα όλα, Σταϊκούρα ναι. δώστα όλα, Καρατοσοβόλα, πώς γίνεται ξαφνικά να του λέει. Σύμφωνα με το κοινωνικό δίκαιο, δεν μπορούμε να έχουμε κρατικές εγγυήσεις. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τις επιχειρήσεις. Παρά τα αυτά όμως, θα δούμε τι θα κάνουμε για μια ακόμη χρονιά για την Εύβοια και καλά κάνουν. Να το κάνουν για όλες τις χώρες και για όλες τις πόλεις και για 10 ακόμη χρόνια. Αυτό μυρίζει, Κωνσταντίνα μου, εκλογές για όσους ξέρουν. Ναι. Δεύτερον, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πίεση. Έχει νευροπίεση. Γιατί? Κάθε φορά μιλάει στη Βουλή, κοκκινίζει. Του πατρε, Άδωνη, έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Κοκκινίζει ολόκληρο. Έχουμε νευροπίεση.
Δεν θέλει να ακούσει. Πείτε στην Ευγενία να τον κοιτάξει και θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, τι μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Ο Γεωργιάδης είπε ότι εντάξει, εμείς είμαστε κακοί υπουργοί, ήταν κακοί υπουργοί. Και εσείς οι γιατροί, πώς φέρατε στα 5 δισεκατομμύρια τα φάρμακα? Δηλαδή, είμαστε η χώρα που έχουμε τετραπλάσια κατανάλωση από τις άλλες χώρες? Ναι, ρε κύριε, έχουμε τετραπλάσια κατανάλωση. Να σου πω γιατί. Γιατί εσείς μας τρελάνατε και έχουμε τετραπλάσια κατανάλωση τα φάρμακα. Εσείς μας αρρωστήσατε. Με τα μνημόνια και με τη Σάρα και τη Μάρα που κουβαλήσατε στην Ελλάδα. Με την υποθήκη του ελληνικού λαού, της νέας γενιάς και των ανθρώπων. Γι' αυτό ναι. Έχουμε υπερκαταναλώσει τα φάρμακα. Εμείς δεν είμαστε καλοί υπουργοί και δεν κάναμε καλούς νόμους. Εσείς οι γιατροί γιατί γράφατε 5 και 6 παραπάνω φάρμακα από ό,τι έπρεπε? Τους τάξεις λες γιατρούς Άδωνης, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ιστορία. Ισχύει ότι ο Αυστριακός Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ότμαρ Κάρας, είπε στον κύριο Στουρνάρα, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι το μοντέλο της Τρόικας πέθανε? Ο κύριος Κάρας, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός ο τύπος εδώ για μας τρελάνει, είναι τύπος Χατζημαρκάκη, είναι του Λαϊκού Κόμματος. Κατάλαβε, Χατζημαρκάκη τώρα είναι φιλελεύθερος, εκείνο του ρέσλερ. Ναι, είπε, πρόσθεσε ότι κάποιος ευρωπαϊκός μηχανισμός πρέπει να πάρει τη θέση της Τρόικας. Ναι. Αυτά τα είπε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Ναι, αυτός όμως τώρα αρχίζει να γίνει αναξιόπιστος, γιατί χθες πήγαν τον πλακώνουν στις φαλιάρες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μιλούσε για Τσίπερ και με την αυστριακή προφορά άλλοι νόμιζαν ότι λέει για το Τσίπερ, για την Κύπρο που είναι Τσίπερ. Την Τσίπερ είναι την Ίζελ Φομφομ Τσίπρους, η Κύπρος. Και άλλοι νόμιζαν ότι λέει για το Τσίπρα. Οι δεξιοί κατάλαβαν ότι είναι για το Τσίπρα και οι αριστεροί κατάλαβαν ότι για την Κύπρο. Και σκοτωθήκαμε χθες το βράδυ στην Κωνσταντίνα μου στη Βουλή να δούμε ποιον εννοούσε ο κύριος Καράς. Και ο Καράς ποιος που ήτανε? Κάρας, ο κύριος Καράς. Έστρο και φλαπάκια σε κεντρικό ξενοδοχείο μαζί με τους άλλους. Ναι, αλλά τώρα να βγαίνει και να λέει το μοντέλο της Τρόικας πέθανε. Δεν πρέπει να βγήκε και είπε ότι ο Τσίπρας δεν μας έκανε καμία πρόταση στο Στρασβούργο και το μόνο μας έλεγε είναι ότι εμείς θέλαμε ως αριστεροί να παραμείνουμε Ευρώπη. Ναι. Ευρώπη, Ευρώπη. Έρωξε βόμβα για τον Τσίπρα. Το ξεφτύλισε τον Τσίπρα χθες. Ναι. Και βγήκε ο Λαφαζάνης στα κεραμίδια και λέει δεν είπε για τον Τσίπρα, δεν είναι κατάσταση αυτή. Και μετά λέει ναι, είπε για τον Τσίπρα, τώρα λέει θα τα ακούσει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Σοβαρός. Εμένα από τους χθεσινούς εκεί που μίλησαν είναι μόνο ο Κορεάτης που είπε ότι αν δεν υπάρχει, έχει ένα Λάο Τσέγκ Μέγκ. Ότι αν δεν υπάρχει σβήσιμο του χρέους, δεν πρόκειται για τα επόμενες δεκαετίες, αν διαγραφή του χρέους, θα έχουμε όχι λιτότητα για τον επόμενο χρόνο, για τις επόμενες δεκαετίες. Το πιο τραγικό είναι αυτό. Και κατά ψέματα, να σου πω, Κωνσταντίνα μου, γιατί δεν ξέραμε ότι η Τρόικα λειτουργήσε λάθος στην Ελλάδα και ότι μας χρησιμοποιούν όλοι ως πειραματόζωα, ακόμη και οι Ευρωπαίοι, ακόμη και οι Γερμανοί κακελάδες που λέει ότι αν η Γερμανία θα είναι ισχυρή, όσο η Ευρώπη θα είναι ισχυρή. Μας κοροϊδεύουνε. Μας φύγει και καρότο. Από την μια μεριά είστε μπέληδες, άχρηστος, και από την άλλη πληρώστε φόρους για να δεις καλά η Γερμανία. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Λάμπρο? Μην πάθω κι εγώ αλακολάτο. Ναι. Αλακολάτο, μόλις εδώ πρέσβες και μου κατέβασε. Λάμπρο, έχουμε κάτι άλλο σήμερα γιατί μας πιέζει ο χρόνος? Τίποτα δεν έχουμε. Την αγάπη μας. Έχετε κάτι, να σου πω και κάτι. Αυτοί οι υπεύθυνοι εκεί στην Εθνική Τράπεζα δεν σέβονται τον κόσμο, τον έχουν. Να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Ναι. 1 χιλιόμετρο ουρά σε όλες τις εθνικές τράπεζες. Δεν μπορεί ένας διευθυντής να πάρει πάνω του μια πρωτοβουλία και αυτή τη χρονομέτρηση που έχουν στην είσοδο να τσακιστούν, να πετάξουν κάτι τις μπάλες και να περάσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Πας στην Εθνική Τράπεζα 6 ώρα το πρωί και τελειώνει 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Ένας διευθυντής να λάβει ευθύνες, ένας ξεφτύλας μια φορά. Ναι. Αυτό τέλος. Πήγε όλος ο κόσμος. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Απόψε έχει ζούγκλα, Μάκης Τριανταφυλόπουλος, 11 και 4 το βράδυ από το Extra 3. Μείνετε συντονισμένοι στις οθόνες και στους υπολογιστές σας. Από εμένα τον Ανέστη και τον Νίκο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.